Χαίρετε κυρίες και κύριοι, μαζί σας συνεπείς στο ραντεβού για άλλη μία εκπομπή της σειράς «Μισή ώρα στην οικονομία». Και αυτή τη φορά έχουμε την ιδιαίτερη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης, τον κύριο Κωνσταντίνο Ζέρβα. Καλησπέρα κύριε Ζέρβα, ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Καλησπέρα κύριε Μπλιάτκα, κύριε Παπαγιαννίδη. Είναι το τελευταίο. Χαίρομαι που έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Το τελευταίο ήσυχο θέρος. Θα πάμε σιγά σιγά για εκλογές σε πολλά μετερίζια, σε πολλές ανοιχτές υποθέσεις. Εγώ γνωρίζω ότι οι αυτοδιοικητικές εκλογές θα είναι τον Οκτώβριο του 2023. Ναι. Οπότε έχουμε ακόμα καιρό, αλλά έτσι όπως τρέχει, έτσι όπως τρέχει ο χρόνος. Η πρώτη ερώτηση στον Αντώνη Παπαγιαννίδη. Ναι, λοιπόν, όπως συνηθίζεται όταν ρωτάει Αθηναίος Θεσσαλονικιό, χαμουτζής Βορειοελλαδίτη, πήγαινα να πω κάτι κοινό, το πω πώς ετοιμάζεται η Θεσσαλονίκη για την άνοδο όλων μας στην ΔΕΘ, ιδίως τώρα που φαίνεται ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης ως Πρωθυπουργός αποφάσισε να μην γίνει στη ΔΕΘ ουσιαστικά η προκήρυξη των εκλογών που περιμέναμε πολύ, αλλά να είναι μια προεκλογική παρουσία. Με όλα τα αυτά θα κάνω πίσω αυτή την ερώτηση για να προτάξω κάτι που νομίζω είναι πιο ενδιαφέρον. Μαθαίνω ότι όπως και πέρσι, έτσι και φέτος, στους καταλόγους των καλύτερων προορισμών για Σαββατοκύριακα, η Θεσσαλονίκη μπαίνει στους ευρωπαϊκούς προορισμούς πριν από την Αθήνα ή και χωρίς την Αθήνα. Αυτή η μικρή λεπτομέρεια, τι σας δημιουργεί, απλώς ευχαρίστηση, προσδοκίες, περισσότερες ανάγκες οργάνωσης? Δηλαδή, θέλω να πω, μπαίνει η Θεσσαλονίκη στο στόχαστρο του διεθνούς τουρισμού πιο δυναμικά από την παλιά? Τι σημαίνει? Κύριε Βαγιανίδη, δεν είναι μια μικρή λεπτομέρεια. Είναι μια πολύ σημαντική διαφορά για μας και μπορώ να σας πω ότι είναι και κάτι το οποίο το δουλέψαμε αυτά τα τελευταία 2-3 χρόνια και μάλιστα κάτω από συνθήκες δύσκολες λόγω της πανδημίας. Ίσως θα γνωρίζετε ότι η Θεσσαλονίκη κατάφερε να ενταχθεί στο δίκτυο δημιουργικών πόλεων γαστρονομίας της UNESCO. Αυτό ήταν κάτι το οποίο το στοχεύσαμε σε συνεργασία με πολλούς εταίρους, στο Υπουργείο Τουρισμού, στην UNESCO. Βοήθησαν πολλοί άνθρωποι έτσι ώστε να έχουμε αυτή τη διάκριση. Είναι η πρώτη ελληνική πόλη που έχει αυτή τη διάκριση. Και μετά από αυτό, στοχεύοντας την προβολή της πόλης μας, καταφέραμε να έχουμε και πριν από λίγες μέρες τη Θεσσαλονίκη ως ένα από τους 50 προορισμούς, ως μία από τις 50 πόλεις την οποία αξίζει κάποιος σε όλο τον κόσμο, σε όλο τον πλανήτη να επισκεφθεί. Ήταν μια εξαιρετικά τιμητική διάκριση. Σημαίνει ότι για λόγους γαστρονομίας αλλά και για πολλούς άλλους λόγους αξίζει κάποιος να επισκεφθεί τη Θεσσαλονίκη. Ποτέ στο παρελθόν δεν είχε κάνει κάτι τέτοιο. Το προηγούμενο Σαββατοκύριακο συμμετείχαμε σε ένα εξαιρετικό food festival το οποίο κάνει το National Geographic στο Λονδίνο, παρουσιάζοντας τους μεζέδες τους σαλονικιώτικους, δηλαδή όλους αυτούς τους μεζέδες και τους γαστρονομικούς λόγους για τους οποίους έχει κάποιος να επισκέπτει τη Θεσσαλονίκη. Αυτό σαν αποτέλεσμα είχε φέτος και για πολλούς άλλους λόγους η Θεσσαλονίκη να είναι sold out. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κατάλημα κενό στη Θεσσαλονίκη. Αυτή τη στιγμή μπορούμε να σας πούμε ότι τα κρουαζιερόπλοια που δένουν στην πόλη μας θα είναι τουλάχιστον 67 για αυτό το καλοκαίρι, όταν πέρυσι ήταν 12. Και πραγματικά το ότι η Θεσσαλονίκη προσφέρεται ως ένα city break, αλλά και ως ένας τόπος προορισμού για διάφορους λόγους, μας κάνει περήφανους που το κομμάτι αυτό, το κομμάτι του τουρισμού, γνωρίζει πραγματικά μεγάλες δόξες στην πόλη μας, ίσως όσο ποτέ. Καλύπτοντας μάλιστα, και αυτό μπορώ να σας προλάβω και ίσως σε μια ερώτηση, το έλλειμμα της έλευσης τουριστών από Ρωσία και από Ουκρανία, που ήταν το κύριο, πολύ, αν θέλετε. Πολύ κύριο, σημαντικό για εσάς, βέβαια. Η κυρία Δεξαμενή που δεχόταν η Βόρεια Ελλάδα και ιδιαίτερα η Θεσσαλονίκη. Πραγματικά αυτό έγινε χωρίς επιπτώσεις και πλέον συναντούμε Αμερικανούς, Βρετανούς, Γάλλους, Γερμανούς, μαζί με τους Βαλκάνιους τουρίστες, βέβαια, που είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι. Όλα αυτά δίνουν πραγματικά ένα τόνο αισιοδοξίας για αυτό το καλοκαίρι, ότι θα είναι και το καλοκαίρι της Θεσσαλονίκης και το καλοκαίρι της Κεντρικής Μακεδονίας στο τομέα του τουρισμού. Κύριε Ζέρβα, όντως μου κλέψατε μια ερώτηση, για να είμαι ειλικρινής και με κάποια ζήλια, γιατί
Και εγώ υπήρξα θύμα από sold out όταν προσπάθησα προμηνών να έρθω στη Θεσσαλονίκη και βρέθηκα χωρίς ευχέρεια τουλάχιστον καταλήμματος. Αλλά μήπως. Αλλά επιβεβαιώνετε αυτό που λέω, ναι. Σας επιβεβαιώνω με ένα πικρό τρόπο, αλλά το επιβεβαιώνω. Όμως, μαζί με την ευχαρίστηση, τον ενθουσιασμό, όλα αυτά, μήπως πρέπει σιγά-σιγά να αισθάνεστε και ένα τράκο, όχι εσείς προσωπικά, ούτε καν η δημοτική αρχή, αλλά η πόλη. Διότι όταν άνοιξε, και υποθέτω ότι και εσείς αναγνωρίζετε και στους προκατόχους σας και δει στο κουτάρι την προσπάθεια του γενικότερου ανοίγματος, δεν είχε την δυνατότητα να υποδεχθεί μεγάλα πλήθη. Την απέκτησε, την αποκτά σιγά-σιγά και ξενοδοχειακά και τελευταίως θα ήμουν να αρνηθώ τη σημασία της γαστριμαργικής ιδιαιτερότητας, αλλά άνοιξε προτού είναι οριμάσει. Μήπως λοιπόν πρέπει να έχετε και λίγο track για το πόσο αληθινά καλωσορίζει επαρκώς ειδικά τον ξενοτουρίστα, αλλά και εμάς και τους Έλληνες, και κατά πόσο να αντέχει την πίεση η πόλη. Γιατί είναι μια πόλη μεσαία, με ευρωπαϊκά μεγέθη, μεσαιούτσικη, η οποία με αυτό το ρεύμα που έρχεται κινδυνεύει να λυγίσει. Ερωτηματικό. Ναι, η αλήθεια είναι ότι μας απασχολεί. Πραγματικά έχουμε track σε κάθε προσπάθεια που κάνουμε, ακόμα και σε κάθε επιτυχία. Έχουν ανοίξει όμως και λειτουργούν πολλές καινούργιες ξενοδοχειακές μονάδες. Έχουν ανακαινιστεί πολλές και είναι στα σκαριά να ξεκινήσουν και πολλές ακόμα. Πράγμα που σημαίνει ότι είμαστε σε θέση να φιλοξενήσουμε μεγαλύτερο αριθμό τουριστών. Απ' την άλλη πλευρά υπάρχουν πολλοί νέοι λόγοι, πολλά νέα εστιατόρια τα οποία πραγματικά φιλοξενούν τις όποιες γαστρονομικές αναζητήσεις των επισκεπτών. Και εκείνο που μπορώ επίσης να σας πω είναι ότι πραγματικά επιδιώκουμε και μια ισορροπία κοντά στο κομμάτι της τουριστικής ανάπτυξης, στο κομμάτι των υπηρεσιών. Η Θεσσαλονίκη δηλαδή, πλέον, παράδειγμα, είναι ο μεγάλος αυτός αριθμός των εταιριών που έχουν επιλέξει τη Θεσσαλονίκη ως τόπο, ως έδρα των εταιριών τους, να ξεκινήσω από την Pfizer, στην Deloitte, τη Cisco. Η λίστα όμως, κύριε Παπαγιαννίδη, έχει μεγαλώσει. Πλέον είναι η Chubb, πλέον είναι η Accenture, πλέον είναι η Deutsche Telekom, που έχει μεταφέρει πολλές αρμοδιότητες και πολλά στελέχη από το εξωτερικό. Οπότε μπορώ να σας πω ότι το track που αναφέρατε προηγουμένως στο κομμάτι της ξενοδοχειακής στέγης σε κάποιο βαθμό είναι και στο κομμάτι των στελεχών, είναι στο κομμάτι της επαγγελματικής στέγης, αλλά και της κατοικίας, όπου και εκεί αρχίζουν και δημιουργούνται, αν θέλετε, κάποιες αγωνίες. Αλλά ξέρετε, όλα αυτά είναι ευχάριστα προβλήματα. Όλα αυτά για το δήμαρχο της πόλης και για τους ανθρώπους που πραγματικά πιστεύουν στην βελτίωσή της και στην αντιμετώπιση του μέλλοντος με πολύ αισιοδοξία. Όλα αυτά είναι ευχάριστη πονοκέφαλη, ότι θα πρέπει να βρεθούν οι χώροι για να στεγάσουν εταιρείες, ότι θα πρέπει να βρεθούν ξενοδοχειακές κλίνες για να στεγάσουν τους τουρίστες, ότι θα πρέπει το λιμάνι να είναι σε θέση να λιμενήσει ακόμα περισσότερα κρουαζιερόπλια. Όλα αυτά είναι πράγματα τα οποία τα δουλεύουμε και ξέρετε, πριν από κάποια χρόνια, όταν είχαμε το brain drain, όταν ερχόταν ένα κρουαζιερόπλιο στη Θεσσαλονίκη, το βγάζαμε φωτογραφία και το ανεβάζαμε στο Facebook. Τώρα πλέον είναι μια συνηθισμένη εικόνα, μια εικόνα καθημερινότητας. Όπως επίσης πλέον είναι η είδηση ότι έρχονται πολλά στελέχη που βρίσκουν εργασία στην πόλη της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή της Θεσσαλονίκης. Όλα αυτά πραγματικά μας κάνουν να είμαστε εξαιρετικά ευχαριστημένοι για αυτό που γίνεται σήμερα, αισιόδοξοι για το μέλλον, αλλά πάντα προφανώς είμαστε σε γρήγορση. Μιλάμε για καινοτομία και ρεζέρβα, για την έλευση κολοσσών της πληροφορικής. Αλλά μας είπατε για τη Cisco, για τη Deloitte, για τη Pfizer κτλ. Ένας άλλος θα ρωτούσε, συνιστούν όλα αυτά ανάπτυξη? Πιθανόν να υπάρχει ένα κίνητρο κάποιος εργαζόμενος, έτσι ένας νέος εργαζόμενος δράκος της πληροφορικής, να πάει σε μια θέση εργασίας με 100-200 ευρώ παραπάνω. Όλα αυτά συνιστούν ανάπτυξη σε βάθος χρόνου. Να συμπληρώσω εδώ ως παλιότερος, νομίζω αμφωτέρων, ότι κάποτε βλέπαμε τη Βόρεια Ελλάδα και τη Θεσσαλονίκη, τη βιομηχανική ζώνη, σαν περιοχή βιομηχανικής ανάπτυξης. Δεν χρειάζεται να πάω πίσω, πιστεύω, στην Έσο Πάπας. Αλλά παρόλα αυτά, βιομηχανικής ανάπτυξης. Τώρα όλα όσα αναφέρετε, που είναι οπωσδήποτε ενδιαφέροντα και σπουδαία, είναι τριτογενείς, είναι υπηρεσίες.
Ακριβώς, και γι' αυτό σας μίλησα προηγουμένως για τις υπηρεσίες. Βρισκόμαστε πλέον στην τέταρτη βιομηχανική επανάσταση, βρισκόμαστε στην εποχή της καινοτομίας, βρισκόμαστε στην εποχή της χρήσης του διαδικτύου, της εκτεταμένης χρήσης διαδικτύου. Ξέρετε ότι η Pfizer ουσιαστικά κάνει έρευνα εδώ πέρα στις εγκαταστάσεις, εκπληκτικές εγκαταστάσεις που ξεκίνησε με απασχόληση 200 ατόμων και τώρα έχει ξεπεράσει τους 700. Ουσιαστικά σε αυτές τις εγκαταστάσεις έχει ένα πολύ σημαντικό αντικείμενο στην παραγωγή φαρμάκων. Αντίστοιχη τέτοια τεχνολογία χρησιμοποιούν και οι υπόλοιπες εταιρείες. Αυτό σημαίνει ότι πραγματικά παράγεται ένας πλούτος, με την έννοια ότι σε εγκαταστάσεις τους εδώ όλες αυτές οι εταιρείες όχι μόνο προσλαμβάνουν κάποιο προσωπικό ψηλού επίπεδου, όχι μόνο ότι σημαίνει σε παράλληλα επαγγέλματα τα οποία λειτουργούν για προμήθεια υλικών, για διάφορες άλλες υπηρεσίες, αλλά από την άλλη πλευρά ότι έχει και η πόλη μια εξαιρετική προβολή και δημιουργεί το λόγο για να έρχονται και άλλοι. Και ξέρετε, αυτό είναι και η πρώτη διαπίστωση, πέραν το ότι αυξάνει ο αριθμός των εταιριών, είναι ότι και το κλίμα της πόλης, και όταν λέω το κλίμα της πόλης, δεν λέω βέβαια τον καιρό της πόλης ή τις καιρικές συνθήκες, κλιματολογικές συνθήκες, όσο το ότι υπάρχει ένας πολύ καλός λόγος, η μία εταιρεία, με κάποιο τρόπο επιτυχία της μετεγκατάστασης της μιας εταιρείας, να προσκαλεί και άλλες. Κάπως έτσι λειτουργεί μέχρι τώρα. Δηλαδή είναι ένα success story, το οποίο φέρνει την μία επιτυχία μετά την άλλη. Και αυτό ήταν κάτι που το είχα πει και εγώ, ότι η Θεσσαλονίκη χρειάζεται κάποια success story για να παίρνει πρωταθλήματα. Συγχωρέστε με γι' αυτό το ποδοσφαιρικό, την αθλητική παρομοίωση, αλλά κάπως έτσι συμβαίνει. Ξέρετε, μία-μία νίκη, στο τέλος φτάνεις να παίρνεις και πρωταθλήματα, και αυτό είναι κάτι που αξίζει στην πόλη της Θεσσαλονίκης, αξίζει στη Βόρεια Ελλάδα, μην το θέσουμε μόνο στη Θεσσαλονίκη, γιατί κοντά στη Θεσσαλονίκη, ξέρετε, είναι όλη η κεντρική Μακεδονία, όλη η Βόρεια Ελλάδα. Βέβαια, για να μείνουμε πάλι λίγο κοντά στις υπηρεσίες, εκείνο που έκανε τη Θεσσαλονίκη, που την έβαλε στο χάρτη, όχι σαν παραγωγή υπηρεσιών, αλλά σαν προσφορά της βασικής υπηρεσίας, που είναι η εκπαίδευση, είναι το σύμπλεγμα των πανεπιστημιακών της εγκαταστάσεων. Ακριβώς. Το Λόριο Κάμπους. Η πόλη τα τρία πανεπιστήμια, κύριε Παπαπαγιαννή, δεν είναι μόνο. Να αγαπάει λοιπόν αυτό το σύμπλεγμα το πανεπιστημιακό, ή μήπως αισθάνεται υπερκορεσμό? Και το λέω διότι στην επικαιρότητα, ατυχώς, περισσότερο το ακούμε το πανεπιστήμιο, όχι από την αριστεία που παράγει κατά ένα ποσοστό, αλλά από φαινόμενα έκνομων δραστηριοτήτων ή τώρα από την προσδοκία ότι θα πάει να εγκατασταθεί σταθμός χωροφυλακής ή κάτι τέτοιο, που δεν είναι αυτό με το οποίο κανείς συσχετίζει ένα πανεπιστήμιο ανοιχτό στην πόλη. Όσοι έχουμε περπατήσει στη Θεσσαλονίκη, βασικά το φοιτητό κόσμο βλέπουμε. Μήπως κινδυνεύει να κλείσει η πόλη? Κύριε Παγιαννίδη, καταρχάς απευθύνεστε σε κάποιον περήφανο απόφυτο του Αριστοτέλου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, φαντάζομαι και ο κύριος Βλιάτκας. Νομίζω σχεδόν όλοι, ακόμα και ο Αλμπέρ Μπρουλά είναι ένας περήφανος απόφυτος του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Και πραγματικά όλο αυτό το εξαιρετικό έμψυχο υλικό, που δεν είναι βέβαια πλέον μόνο το Πανεπιστήμιο του Αριστοτέλειου, είναι το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, είναι το Διεθνές Πανεπιστήμιο, έχει πραγματικά μια εξαιρετική κοινότητα πολύ ψηλού επίπεδου επιστημονικό προσωπικό και πολύ ψηλού επίπεδου αποφύτων. Ξέρετε ότι ξεκινάει το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, όπως και το Διεθνές, αγγλόφωνα τμήματα, που είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Όλα αυτά δείχνουν ότι το πανεπιστήμιο, τα πανεπιστήμια της Θεσσαλονίκης είναι και ανοιχτά στην κοινωνία, αλλά και πλέον είναι εξαιρετικά συνεργάσιμα με την τεχνολογία, με την παραγωγή και με την ανάπτυξη της πόλης. Αυτό είναι κάτι που έλειπε τόσο καιρό. Και αυτό το μοντέλο της Θεσσαλονίκης, το βιομηχανικό, μετά το βιοτεχνικό, το οποίο κάπου εκεί στα μέσα της δεκαετίας του 90, φαντάζομαι ο Κώστας Ομπλιάτκας θα μπορούσε να κάνει μεγάλες αναλύσεις γι' αυτό, πλέον δίνει την ανάπτυξή της σε ένα τομέα υπηρεσιών, στο κομμάτι της καινοτομίας, της έρευνας, το οποίο πραγματικά δίνει μέχρι στιγμής εξαιρετικά αποτελέσματα για την πόλη μας. Και το Πανεπιστήμιο έχει το βασικό ρόλο σε αυτό το Αριστοτέλειο και τα υπόλοιπα πανεπιστήμια. Κύριε Ζάρβα, έχουμε μπροστά την προοπτική της εντάξεως της Θεσσαλονίκης έτσι στο κύμα των έξυπνων πόλεων.
Έξυπνες πόλεις, βέβαια, όταν λέμε, εννοούμε κυρίως ψηφιακή μετάβαση, ψηφιακό μετασχηματισμό, ψηφιακές δεξιότητες. Αλλά όπως και να το κάνουμε, αν θέλουμε να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, η Θεσσαλονίκη διακρίθηκε σε μη έξυπνες επιλογές και όχι ιδιαίτερα έξυπνες καθυστερήσεις. Για να αποκτήσουμε μια γραμμή 10 χιλιόμετρων μετρό, κάναμε 40 χρόνια. Χώρια τις πόσες περιπέτειες, για να μην αναφερθούμε στον ΟΑΣΤ, για να μην αναφερθούμε σε περιπέτειες, φεύγει ή δεν φεύγει η έκθεση, θέλουμε ή δεν θέλουμε την υποθαλάσσια. Εγώ διάβασα με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, τα είπατε με τον κύριο Πιερακάκη. Υπάρχει το δίδυ χρημάτων, ο προγραμματισμός, η διάθεση. Υπάρχει και μια κινητικότητα στο ιστορικό κέντρο που γίνονται πολλά πράγματα μαζί και περιμένουμε και το μετρό για να φύγουν 50-60 χιλιάδες αυτοκίνητα από το κέντρο. Αλλά όσο να είναι, υπάρχει μια κακοδαιμονία και τώρα τυχαίνει στη βάρδια σας, για να χρησιμοποιήσω έτσι μια δημοφιλή έκφραση, να υπάρχει μια πραγματικά μεγάλη κινητικότητα σε όλους τους τομείς για να πάμε στις έξυπνες πόλεις. Εγώ θα σας ρωτήσω τι θα κινδυνεύσει, γιατί γινόμαστε και προληπτικοί ώστε αυτό το πράγμα να μην γίνει τελικά. Είπατε εσείς κάποια πράγματα για να μην ευλογήσω τα γένια μου. Ότι, ξέρετε, καμιά φορά δεν έτυχε κάτι στη βάρδια κάποιου, αλλά ίσως και πέτυχε στη βάρδια κάποιου. Χρησιμοποιώ πολλές φορές ένα μότο ότι υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που βρίσκουν λύσεις στα προβλήματα και όχι προβλήματα στις λύσεις. Αλλά για να μην κοιτάμε πίσω και τις χαμένες ευκαιρίες και το χαμένο χρόνο της Θεσσαλονίκης, βρισκόμαστε σε μια περίοδο που από τη μια πλευρά ολοκληρώνεται το μετρό, τέλη του 23, σε λίγους μήνες δηλαδή, σε ένα χρόνο και κάτι το μετρό θα λειτουργεί. Να σας διορθώσω, τουλάχιστον 200.000 μετακινήσεις με αυτοκίνητα θα εξυπηρετήσει το μετρό. Εγώ αναφέρθηκα σε οχήματα, αλλά αυτά είναι τα στοιχεία που πήραμε από την Αττικό Μετρό. Ξέρετε, έχω ασχοληθεί με το θέμα πάρα πολύ και πραγματικά μπορώ να σας μιλάω για ώρες για αυτό το σημαντικό έργο. Θα έχουμε ένα καινούριο ΑΣΤ, πολύ πιο υγιή. Απ' την άλλη πλευρά θα έχουμε και τις υπόλοιπες υποδομές. Ξεκινάει η ιστορία με τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Επιτέλους βάζουμε το άλογο μπροστά από το κάρο στα θέματα της πόλης και όχι το ανάποδο. Υπάρχει μια συνένεση της πόλης για να γίνουν όλες αυτές οι υποδομές. Και να λοιπόν που έχουμε όλα αυτά τα αποτελέσματα, μαζί με τις προσπάθειες για την μετατροπή της πόλης σε έξυπνη πόλη, με τη χρήση του διαδικτύου, με πολλά έξυπνα συστήματα που μπαίνουν στην πόλη μας. Όλα αυτά, ξέρετε, ήθελαν από τη μια πλευρά τη χρηματοδότηση, την οποία εξασφαλίζουμε από το Ταμείο Ανάκαμψης. Απ' την άλλη πλευρά, βέβαια, θέλουν και την θέληση έξυπνων ανθρώπων να κινηθούν με έξυπνο τρόπο για μια προοπτική της πόλης μας που πραγματικά θα δίνει αυτό το στίγμα ότι είναι μια σύγχρονη πόλη. Πέρα από μια όμορφη πόλη, πέρα από μια ελκυστική πόλη, θα είναι και μια σύγχρονη πόλη που θα δίνει όλες αυτές τις δυνατότητες. Για παράδειγμα, να σας πω κάτι, φαντάζομαι εσείς το βλέπετε σαν Θεσσαλονικιός, η διοίκησή μας έβαλε έξυπνες πινακίδες. Δηλαδή, κανένας περπατούσε την οδό Τσιμισκή και αν το ρωτούσε τι ήταν ο Τσιμισκής, μάλλον δεν ήξερε να σου πει. Τοποθετήσαμε πινακίδες, οι οποίες με ένα QR code μπορούν να σου δώσουν όλη την πληροφορία για τους κεντρικούς δρόμους της πόλης. Είναι κάτι πολύ σημαντικό το ότι πλέον κάθε γωνιά της πόλης μας, κάθε εξέλιξη της πόλης μας να είναι προς την πλευρά μιας έξυπνης λύσης, να είναι στην λογική μιας smart city. Αυτό το χαιρέτησε πάρα πολλοί κόσμος που τον ενδιαφέρει να ξέρει ένας τόπος που πάει και που πηγαίνει, που πατά και που πηγαίνει, που είπε και ο Δονύσης Αβόπουλος, ειδικά όταν είναι 23 αιώνων. Αλλά τώρα, σαν τρέιλερ μου έρχεται, κύριε Ζέρβα, η ερώτηση. Δεν έχουμε εκπαιδευτεί καλά. Δεν ξέρω ποιες κοινωνικές ομάδες και κατά από ποιους κοινωνικούς λόγους, αθλητικούς ή οτιδήποτε άλλο, δεν με ενδιαφέρει αυτό. Αυτά τα μνημεία της UNESCO και άλλα και σημαντικά κτίρια εμβληματικά τοπόσημα της πόλης τα βεβηλώνουμε με κατεφημισμόν γκράφιτι. Αυτό το πράγμα δεν μπορέσαμε να το καταπολεμήσουμε, κύριε Δήμαρχε. Δηλαδή, πας σε μέρη και ο ξένος και ο τουρίστας και υποψιάζεται ότι θα δω κάτι πολύ σπουδαίο και το βλέπει έτσι κατώτερο του αναμενωμένου στην όψη, όχι στην αξία. Τα κτίρια λάμπουν ούτως ή άλλως από την ιστορία τους και την ακτινοβολία τους. Εκεί δεν τα καταφέραμε στον πολιτισμό της καθημερινότητας. Εκεί πρέπει, έχετε δίκιο, πρέπει να κάνουμε πολύ περισσότερη δουλειά. Εγώ πιστεύω ότι τα κεντρικά μνημεία της πόλης μας, αυτά που είπατε, τα μνημεία της UNESCO, και περιποιημένα είναι και καθαρά είναι. Από εκεί και μετά υπάρχει, ξέρετε, ένα κομμάτι μιας λάθος αντιμετώπισης, αν θέλετε και μιας αισθητικής που εμένα δεν με βρίσκει σύμφωνο, όπου ο καθένας να εκφράζεται καλλιτεχνικά, παίρνοντας ένα σπρέι, ένα πινέλο, δεν ξέρω εγώ τι, ένα μαρκαδόρο και αφήνοντας την προσωπική του καλλιτεχνική πρόταση πάνω σε ένα τοίχο. Αυτό προφανώς είναι κάτι το οποίο πρέπει να το δουλέψουμε.
Είναι κάτι το οποίο πρέπει να το αντιμετωπίζουμε μέρα προς μέρα. Ο πλούτος της πόλης μας σε μνημεία, σε εξαιρετικά κτίρια, είναι πολύ σημαντικός. Τον αναδεικνύουμε και θέλω να πιστεύω ότι μέρα με τη μέρα την κερδίζουμε αυτή τη μάχη, όπως κερδίζουμε τη μάχη της καθαριότητας, όπως κερδίζουμε τη μάχη καλύτερης ποιότητας πρασίνου, καλύτερου φωτισμού, περισσότερης ασφάλειας στην πόλη. Είναι όλες αυτές μάχες που προφανώς δεν θα κερδιθούν από τη μια μέρα στην άλλη, αλλά είμαστε σε μια καθημερινή προσπάθεια για να έχουμε και εκεί επιτυχίες. Πάντως, επειδή δεν θέλω να το αφήσω να γίνει συζήτηση Θεσσαλονικιών αυτή η παρουσία μας, να πω ότι πέρα από την έξυπνη πόλη, πέρα από τις καινοτομικότητες, πέρα και από τα προβλήματα, μιλώντας από την Αθήνα που είναι κατά κάποιον τρόπο η πρωτεύουσα του γκράφιτι και ενός ανέμπνευστου του γκράφιτι συνήθως, υπάρχει το θέμα των τοπόσημων. Θυμάμαι τον εαυτό μου από μικρό παιδί στην Αριστοτέλους, που όταν φτάνεις στη Θεσσαλονίκη, όπου και αν μείνεις, κάπου θα βρεθείς στην Αριστοτέλους, που είναι ένα μεγάλο άνοιγμα, ένα δέσιμο της θάλασσας με την ενδοχώρα. Μαθαίνουμε ότι έχει μια σειρά από... Συγχωρείτε, εγώ φταίω γι' αυτό. Θα το λύσουμε. Το λύσαμε. Λοιπόν, νομίζω λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει η προοπτική να γίνει κάπως καλύτερα η Αριστοτέλους. Αλλά πότε? Υπάρχει επίσης ένα άλλο τοπόσημο, το οποίο εμένα μου σημαίνει πολλά, το Όλυμπος Νάουσα, που το βλέπουμε να προχωράει. Στον ιδιωτικό τομέα το πράγμα προχωράει, στο δημόσιο αργότερα. Και επιτρέψτε μου να προσθέσω και ένα χειρότερο, επειδή αναφέρθηκα πριν στο πώς βλέπουν και οι ξένοι, όχι πώς πρέπει να μας ενδιαφέρει παραπάνω από το πώς το βλέπουμε εμείς, αλλά παρόλα αυτά, η υπόθεση των ξένων που βλέπουν τη Θεσσαλονίκη σε ένα από τους οδηγούς ξεκινούσε λέγοντας το εβραϊκό παρελθόν της Θεσσαλονίκης. Για να πει αμέσως λίγο πιο κάτω, με ένα είδος ψυχρής πικρίας, ότι όποιος θέλει να πάει να δει το μνημείο του Ολοκαυτώματος θα αντικρίσει ένα υπέροχο πάρκινγκ. Και αυτή η υπόθεση μήπως κάποτε θα έπρεπε να ολοκληρώσει την πορεία της? Κοιτάξτε, μιλάτε με ένα μηχανικό και με ένα μπαγιάτι Θεσσαλονικιό. Το Όλυμπος Νάουσα, το οποίο θυμάμαι ακόμα ότι το επισκεπτόμουν τους γονείς μου, και επειδή τυχαίνει να είναι και δίπλα στο προσωπικό μου γραφείο, έκανε πολλά χρόνια να ολοκληρωθεί. Έγινε μια εξαιρετικά σοβαρή δουλειά και χαίρομαι πάρα πολύ που ήμουν και από τους πρώτους που επισκέφτηκα και μαζί με τη μητέρα μου κιόλας περάσαμε έτσι μια ωραία βραδιά, απολαμβάνοντας και το σήμερα, αλλά αναπολώντας και το παλιό και σημαντικό χθες. Αν δεν έχετε πληροφορηθεί, η πλατεία Αριστοτέλους, ο άξονας Αριστοτέλους, έχει μια καινούργια σχεδίαση. Υπάρχει, η δικιά μας διοίκηση έκανε ένα αρχιτεκτονικό διαγωνισμό διεθνή. Έχουμε ένα εξαιρετικό σχέδιο, το οποίο αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε μια φάση μελέτης, ολοκλήρωση της μελέτης. Μιλάω με τη γνώμη... Παπαγιανίδη, μιλάτε με ένα μηχανικό... Αλλά μιλάω και με την προϊστορία της πλατείας Κολονακίου στην Αθήνα και της Ομόνιας, που από μελέτες δεν είχαν πρόβλημα, από υλοποίηση. Αυτό προσπάθησα να φέρω στην κουβέντα. Η δικιά μας η διοίκηση είναι μόλις 2,5 χρόνια και πρόλαβε και έκανε και το διαγωνισμό και αυτή τη στιγμή εκπονούνται τα σχέδια, όπως και για το ΔΕΚ της Παλαιάς Παραλίας που βρίσκεται μπροστά στο Όλυμπος Νάουσα. Και σε αυτό υπάρχει ένας εξαιρετικός διαγωνισμός. Τι να κάνουμε, ξέρετε, στο δημόσιο πρέπει να ακολουθήσουμε κάποιες διαδικασίες. Αν δεν τις ακολουθούσαμε, εσείς οι ίδιοι οι δημοσιογράφοι θα μας λέγατε ότι ακροβατείτε και δεν τηρείτε τον νόμο. Δυστυχώς ελεγχόμαστε και καλώς ή κακώς τα έργα έτσι πρέπει να γίνουν. Αλλά και επειδή έχω και εμπειρία σαν μηχανικός στον ιδιωτικό τομέα, πολλές φορές και εκεί δεν είναι τόσο γρήγορα. Να σας πάω λίγο πιο πάνω. Η αγορά Μοδιάνο ολοκληρώνεται και είμαστε πολύ περίεργοι από ιδιώτες. Συμμετέχει και ο Δήμος, βέβαια, με τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου εκεί. Προφανώς χαιρόμαστε το Σεπτέμβριο θα ανοίξει και αυτή τη πύληση. Πιο πάνω προχωρούμε εμείς με χρηματοδότηση από ΕΣΠΑ. Χρηματοδοτούμε την μεταμόρφωση, την ανάπλαση της αγοράς του Καπανίου, που είναι και αυτή κάτι πολύ σημαντικό. Δηλαδή, αυτή η λογική της αγοράς, της παράδοσης στην πόλη μας ουσιαστικά αναβαθμίζεται, αναβαπτίζεται και σε πολύ και λίγο καιρό θα προσκαλεί με το νέο της πρόσωπο παλιότερους και καινούργιους θαμώνες. Και όσον αφορά το εβραϊκό της μέλλον, δεν ξέρω να σας έχουν ενημερώσει ότι με πρωτοβουλίες αυτής της διοίκησης και μου προσωπικώς λύθηκε το θέμα της ανέγερσης του Μουσείου του Ολοκαυτώματος,
Το Μουσείο του Ολοκαυτώματος, όταν το παρέλαβε το 2019, δεν χωρούσε στο οικόπεδο που είχε παραχωρηθεί. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης και η δική μου διοίκηση παραχώρησε περίπου 11.000 τετραγωνικά μέτρα και χαίρομαι πάρα πολύ που συμβάλαμε κι εμείς σε αυτό το τόσο σημαντικό μνημείο που θα γίνει. Για να βάλουμε είδηση τώρα με βάση. Αυτό επιταχύνει κάποια πράγματα. Και μετά να απαντήσω και για την πλατεία Ελευθερίας που είπε. Καταρχάς, το μνημείο υπάρχει εκεί, δεν είναι πάρκινγκ. Πάρκινγκ υπήρχε, κύριε Παπαγιαννίδη, για τα τελευταία 60 χρόνια. Η δική μας διοίκηση δεσμεύτηκε ότι το πάρκο μνήμης θα γίνει με το μνημείο που υπάρχει ήδη και αναζητούμε τη δυνατότητα κατασκευής υπόγειου πάρκινγκ. Η πόλη θα αποφασίσει αν το θέλει. Και το μνημείο υπάρχει και το πάρκο θα γίνει και πιστέψτε, μιλάτε με έναν άνθρωπο που πραγματικά και τη μνήμη τιμά και σέβεται, αλλά και το παρόν και το μέλλον της πόλης του το αντιμετωπίζει με πολύ μεγάλη σοβαρότητα και με πολύ μεγάλη υπευθυνότητα. Θα αποτολμούσατε να βάλετε, αν και είναι άσοφο για ένα πολιτικό, ακόμη και αν ελπίζω ότι θα επανεκλεγεί και θα επανεκλεγεί, ένα χρονικό ορίζοντα και για το Εβραϊκό Μουσείο, ολοκλήρωση, και για το πάρκο? Κοιτάξτε, όλα αυτά τα έργα, τα έργα που γίνονται εμβληματικά, αυτή την κλίματα, τα εμβληματικά, έχουν το δικό τους χρονοδιάγραμμα. Αυτή τη στιγμή μπορώ να σας πω για το Μουσείο του Ολοκαυτώματος, το οποίο ο Δήμος Θεσσαλονίκης συμμετέχει σε μια task force, μαζί με την Ισραηλική Κοινότητα Θεσσαλονίκης και την κυβέρνηση, βρίσκεται στη φάση της εκπόνησης των μελετών. Ξεκίνησε με τη μουσιολογική μελέτη, γίνονται αρχιτεκτονικές μελέτες, γιατί υπήρχε μόνο κάποια προμελέτη, κάποια προσχέδια γι' αυτό. Φαντάζομαι ότι μέσα στο 2023 θα είναι ολοκληρωμένες οι μελέτες, για να αρχίσουν μετά οι διαγωνισμοί για την ανάδειξη του αναδόχου και την κατασκευή του. Αν θέλετε, 4-5 χρόνια περίπου από σήμερα που μιλάμε, θα μπορούμε ίσως να έχουμε, και σας το λέω αυτό σαν μηχανικός, με όποια εμπειρία υπάρχει. Για την Πλατεία Ελευθερίας, ολοκληρώνεται αυτές τις μέρες η μελέτη βιωσιμότητας για την δυνατότητα κατασκευής υπόγειου πάρκινγκ. Με την κατασκευή στο επίπεδο της γης του πάρκου της μνήμης, θα περάσει από την διαδικασία διαβούλευσης. Η πόλη θα αποφασίσει αν θα πάμε στην κατασκευή του υπόγειου πάρκινγκ, που προφανώς θα έχει περισσότερο χρόνο, ή αν θα πάμε στην κατασκευή μόνο της πλατείας επάνω, που θα είναι σε μικρότερη χρονική διάρκεια. Μιλάμε και εκεί για κάποιο αντίστοιχο χρονικό διάστημα με αυτά που σας είπα προηγουμένως. Κύριε Ζέρβα, θυμάμαι όταν έγινε ο πρώτος γύρος των εκλογών, μιλάγαμε για ένα θρίλερ, πώς θα προκύψουν συμμαχίες, απλή αναλογική το ένα το άλλο. Σαν να μην έφτανε αυτό, η πανδημία και μετά αμέσως ενεργειακή κρίση, ο πόλεμος στην Ουκρανία. Δεν μπορώ να πω ότι ήταν ένας βίος ανθόσπαρτος ο δικός σας στη διοίκηση του Δήμου, αλλά αυτό που θέλω να σας ρωτήσω, όταν μια και σιγά σιγά μπαίνουμε σε μια φάση απολογισμού, ποιο ήταν το μεγαλύτερο ζόρι που τραβήξατε, ποιο ήταν το μεγαλύτερο πρόβλημα? Μπορώ να σας πω ότι καμία μέρα δεν ήταν εύκολη, αλλά πιστέψτε με, κάθε μέρα ήταν παραγωγική. Όλα αυτά που σας είπα και πολλά ακόμα που θα μπορούσαμε να πούμε σε επίπεδο σχεδιασμού, γιατί ξέρετε, δεν είναι μόνο τα μεγάλα έργα, είναι και τα έργα της καθημερινότητας, είναι οι ασφαλτοστρώσεις, είναι τα κλαδέματα των δέντρων, είναι οι περιποιήσεις των πάρκων, η περιποίηση των πεζοδρομίων. Όλα αυτά ήταν πάρα πολύ σημαντικά να συμβούν σε μια περίοδο που πραγματικά η Θεσσαλονίκη διψούσε. Η Θεσσαλονίκη είχε μείνει αρκετά πίσω. Από εκεί και μετά τα προβλήματα προφανώς ήταν από την απλή αναλογική. Ένα σύστημα το οποίο δεν ξέρω αν έχετε βρει εσείς κάποιον με την εμπειρία σας, κύριε Μπλιάτκα ή κύριε Παπαγιαννίδη, κάποιον αυτοδιοικητικό που να σας πει, να σας έχει πει τι καλή που ήταν η απλή αναλογική και χάρη σε αυτήν ο Δήμος μας πήγε μπροστά. Εν πάση περιπτώσει, αυτό το αποτυχημένο πείραμα, το οποίο ουσιαστικά ήταν μια πολιτική επιλογή και όχι μια διάθεση να πάνε πιο μπροστά οι Δήμοι, έχει εγκαταληφθεί. Δόξα τω Θεώ, λίγοι παιδευτήκαμε για λίγο χρονικό διάστημα με αυτό το σύστημα. Από εκεί και μετά και βέβαια η πανδημία και βέβαια όλες οι δυσκολίες και κυρίως αυτό που έχουμε τώρα με το ενεργειακό κόστος, το οποίο πραγματικά, γιατί μέχρι τώρα ίσως λέγαμε και σας έλεγα αισιόδοξα πράγματα, θα έχουμε, κύριε, ένα πολύ δύσκολο χειμώνα μπροστά μας και για τους Δήμους, γιατί καμιά φορά κανείς δεν σκέφτεται τους Δήμους, θα λέει εντάξει, οι Δήμοι μαζεύουν λεφτά και θα κλαδεύουν και θα ασφαλτοστρώνουν και θα μαζεύουν τα σκουπίδια. Δεν είναι έτσι εύκολα τα πράγματα. Τα καύσιμα, η ΔΕΗ, το ρεύμα δηλαδή, το φυσικό αέριο στα σχολεία έχουν εκτιναχθεί. Μπορώ να σας πω και νούμερα σχετικά γι' αυτό. Και πραγματικά θα πάμε σε πολύ δύσκολους προϋπολογισμούς, θα πάμε σε πολύ δύσκολες εκτελέσεις
των έργων, όχι βέβαια μόνο στη Θεσσαλονίκη, φαντάζομαι παντού στην Ελλάδα, παντού στον κόσμο. Να κρατήσω κάτι από αυτό που είπατε πριν, γιατί ο καθένας μπορεί να έχει την τοποθέτησή του για την απλή αναλογική. Εγώ ήθελα να ρωτήσω επέκεινα της απλής αναλογικής, η θητεία σας και η συμμετοχή σας στα κοινά, τι δείχνει από πλευράς επίτευξης συνεργασιών, ανεξαρτήτως θεσμικού πλαισίου, υπάρχει η δυνατότητα συνεργασιών για να προχωράνε τα πράγματα ή χρειάζεται η απόλυτη πλειοψηφία σε επίπεδο πάλι τοπικής αυτοδιοίκησης, δίδαξε κάτι, δηλαδή η περιπέτεια την οποία ζήσατε? Νομίζω ότι δίδαξε, γιατί όπως είπα και προηγουμένως, κανένας πλέον δεν είναι υπερασπιστής της απλής αναλογικής. Από εκεί και μετά, ξέρετε, κάποιος έχει στο μυαλό του την απλή αναλογική, και τώρα ίσως μιλήσω και πολιτικά κάτι το οποίο το αποφεύγω, με την έννοια ότι υπάρχουν κάποιες παρατάξεις που ξέρουμε. Υπάρχει, ξέρω εγώ, η Νέα Δημοκρατία, υπάρχει το ΠΑΣΟΚ, υπάρχει ο ΣΥΡΙΖΑ και λογικά αυτή θα είναι η πιθανή ή κάποιες άλλες μικρότερες πολιτικές παρατάξεις με συγκεκριμένο πολιτικό πρόσημο, με συγκεκριμένη πολιτική ατζέντα, οι οποίοι μετά από κάποιο αποτέλεσμα, θεωρητικά ή κατόπιν κάποιας διαπραγμάτευσης, και αν δεν πάμε στην Ελλάδα, μπορούμε να πάμε και στη Γερμανία που έχουμε και μια σύγκληση τριών κομμάτων που ίσως και πριν από κάποια χρόνια φάνταζε και απίθανη, αυτή την αναγωγή, μη την κάνει κάποιος, δηλαδή την αναγωγή από κοινοβουλευτικά κόμματα και κεντρική πολιτική σκηνή, μη την κάνει σε τοπικές παρατάξεις στους Δήμους. Όπου ξέρετε, κατά κανόνα και μάλιστα και λόγω της απλής αναλογικής, στο Δήμο Θεσσαλονίκης, κύριε Παπαγιαννίδη, κατέβηκαν 19 παρατάξεις και οι 13 εξέλεξαν αντιπροσώπους. Όπου βέβαια ο αρχηγός της παράταξης κατά κανόνα, γιατί οι περισσότερες εξέλεξαν έναν, τον αρχηγό, χωρίς και σταυρό αν θέλετε, όπου ο υποψήφιος πιθανός δήμαρχος ουσιαστικά είναι δημοτικός σύμβουλος και εν δυνάμει αντιδήμαρχος, γιατί καταλαβαίνετε ότι ήθελε να συμμετέχει σε μια, σε εισαγωγικά, προγραμματική σύμπλευση. Ποια προγραμματική σύμπλευση? 13 παρατάξεις, όταν μιλάμε ούτε για θέματα ασφαλείας, ούτε για ιδεολογικά θέματα, όταν μιλάμε για τα σκουπίδια, όταν μιλάμε για το πράσινο, όταν μιλάμε για αναπλάσεις. Όλα αυτά που καταλαβαίνετε ότι αφορούν μια ατζέντα ίσως πολιτική στην τοπική κοινωνία. Υπάρχει αν μου επιτρέπετε, κύριε Ζέρβα, μια παρατήρηση. Αν δώσουμε βάση στην αμήλικτη γλώσσα των αριθμών, ένα χρόνο πριν τις αυτοδιοικητικές εκλογές, στο πολιτικό και παραπολιτικό ρεπορτάζ, η λέξη χρήσμα ήταν πολύ πιο πυκνά εμφανιζόμενη πριν από 10 χρόνια, πριν από 15, πριν από 20, πριν από 5 ακόμα. Από ό,τι φαίνεται κάτι έχει αλλάξει. Δεν ξέρω αν έγινε λόγω απλής αναλογικής ή λόγω κάποιας ορίμανσης. Πάντως, η λέξη χρήσμα δεν τη βλέπω και τόσο συχνά. Δεν ξέρω, μπορεί να πέφτω και έξω, αλλά μάλλον δεν πέφτω. Δεν ξέρω αν αυτό σημαίνει κάτι. Ξέρετε, και εμείς οι άνθρωποι που είμαστε και στον χώρο του αθλητισμού λέμε και οι παραδόσεις είναι για να πέφτουν. Υπήρχε πάντα η παράδοση, ξέρετε, τα κόμματα να δίνουν το χρήσμα όχι μόνο σε κεντρικούς δήμους, ακόμα και σε μικρότερους δήμους, κάποτε και σε κοινότητες. Και βέβαια όλοι θα θυμούμαστε το τρομερό απόφθεγμα, την τρομερή ατάκα, αν θέλετε, του Ανδρέα Παπανδρέου, όταν το 1986, αν θυμάμαι καλά, όταν στους τρεις κεντρικούς δρόμους... Όχι, όχι, κέρδισε τοπική αυτοδιοίκηση. Όταν υποστηριζόμενοι δήμαρχοι και εμείς... Όταν υποστηριζόμενοι δήμαρχοι και τρεις μεγάλους δήμους, ναι, ήταν... Από την, που τότε βέβαια ήταν οι εποχές των χρησμάτων. Τώρα έχουν περάσει πολλά χρόνια από εκείνη την περίοδο. Προφανώς η κοινωνία, η τοπική αυτοδιοίκηση έχει δικά της χαρακτηριστικά. Και για να μην μιλήσω και για μένα, μπορώ να σας πω σε όμορους δήμους στο Δήμο Θεσσαλονίκης, που δήμαρχοι από συγκεκριμένο πολιτικό χώρο παίρνουν στις... ή πήραν στις προηγούμενες εκλογές πολλαπλάσιο ποσοστό από το ποσοστό του κόμματος, γιατί ξέρετε, γίνανε πολύ κοντά οι βουλευτικές και αυτοδιοικητικές εκλογές, με ένα μήνα περίπου διαφορά μόνο, σχεδόν διπλάσιο, δηλαδή ένας πολύ καλός φίλος, παλαιός δήμαρχος στην περιοχή, που πήρε διπλάσιο ποσοστό από το ποσοστό που το κόμμα το οποίο τον στήριξε ή το εκπροσωπεί στις αυτοδιοικητικές εκλογές. Οπότε, ξέρετε, αυτή η ιστορία από τη μια πλευρά του χρήσματος και από την άλλη πλευρά στο τι θέλει ο κόσμος, τι περιμένει από τον δήμαρχό του,
είναι δύο έννοιες διαφορετικές, οι οποίες στους καιρούς μας και σε επίπεδο τουλάχιστον πρώτου βαθμού τοπικής αυτοδιοίκησης πρέπει ένας υποψήφιος δήμαρχος να τους υπολογίζει. Στον Αθηναίο, η τελευταία ερώτηση, έχουμε δύο λεπτά. Ναι, όχι, μία πολύ κοινότοπη ερώτηση για να κλείσω. Σε λίγες εβδομάδες θα ερχόμαστε στη ΔΕΘ, στη Θεσσαλονίκη. Αυτή η έννοια της ΔΕΘ, που είναι πλατφόρμα εθνικής αναγγελιών, εθνικής πολιτικής, προεκλογική ή μη άλλη υπόθεση. Σε εσάς, πού θα μας υποδεχθείτε, δημιουργεί τι μετά από τόσα χρόνια, τόσα και τόσα χρόνια, την έννοια ότι, ρε παιδιά, βρείτε τα σε εθνικό επίπεδο και ελάτε εδώ να μιλήσουμε για τα θέματα τα δικά μας. Ή, ανοίγεται η πόλη σε μια γενική ευρύτερη συζήτηση που μόνο καλό μπορεί να κάνει. Είμαστε γνησίως καλοδεχούμενοι ή με κάποια αίσθηση ότι φορτώνουμε την πόλη με κάτι που θα μπορούσε και να μην υπάρχει. Καταρχάς, είστε πάντα καλοδεχούμενοι. Και για να μην έχουμε κανένα σε αντίστοιχο συμβάν με την προηγούμενη φορά που πριν λίγες μέρες θελήσατε να έρθετε και ήταν sold out Θεσσαλονίκη, ίσως θα πρέπει να κάνετε από νωρίς αυτή τη σχετική κράτηση. Να γίνουμε Ευρωπαίοι, έτσι. ναι, γιατί εκείνες οι μέρες πραγματικά θα είναι καυτές. Εμείς χαιρόμαστε πάρα πολύ από τις πολιτικές παρουσίες. Χαιρόμαστε, αν θέλετε, και τον πολιτικό λόγο που γίνεται στην πόλη μας Θεσσαλονίκη. Είναι, ξέρετε, μια παράδοση, για την οποία εγώ σαν παλιός, όπως σας είπα, Παγιάτης Θεσσαλονικιός, χαίρομαι και κάθε φορά αυτό το περιμέναμε, πέρα από όσα συμβολίζει η ΔΕΘ σαν θεσμός για τους Θεσσαλονικείς και όχι μόνο. Αλλά από την άλλη πλευρά, εκείνο που θέλω να σας πω, είναι ότι η Θεσσαλονίκη πλέον έχει ατζέντα. Ναι. Γιατί ένας αυτοδιοικητικός, εντάξει, μπορεί να θέλει να ακούσει τι θα γίνει με τις συντάξεις, τι θα γίνει με οποιασδήποτε εξελίξεις, τι θα γίνει στα εθνικά θέματα, τι θα γίνει στην εξωτερική πολιτική. Είναι θέματα που θα συζητήσουν. Δεν διασταυρώσουν τα ξύφη τους οι πολιτικοί αρχηγοί. Είναι άλλωστε και προεκλογική περίοδος με τον ΑΒ τρόπο. Αλλά εκείνο που είναι σημαντικό για μένα και για την πόλη είναι ότι πλέον υπάρχει ατζέντα. Μιλάμε για τα μεγάλα έργα της πόλης, μιλάμε για τις μεγάλες αναπλάσεις, μιλάμε για το Ταμείο Ανάκαμψης, μιλάμε για το συγκοινωνιακό της πόλης, μιλάμε για το λιμάνι, μιλάμε για όλα αυτά τα οποία πλέον έχουν μπει στην συζήτηση και πλέον η Θεσσαλονίκη συζητά για συγκεκριμένα project. Μιλάει για την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, μιλάει για το flyover, μιλάει για το στρατόπεδο του Παύλου Μελά, μιλάει για τις μικρές και μεγαλύτερες αναπλάσεις, μιλάει για το ειδικό χωρικό σχέδιο για το θαλάσσιο αστικό μέτωπο. Όλες αυτές είναι εξελίξεις της πόλης, όλα αυτά θέματα που αφορούν το δήμαρχό της, τους κατοίκους, και επί αυτών θα συζητήσει ο δήμαρχος της πόλης με τους αρχηγούς. Ή θα δεσμευτούν ο Πρωθυπουργός, οι υπουργοί και οι όποιοι άλλοι πολιτικοί αρχηγοί μας κάνουν τη χάρη να ασχοληθούν με αυτά τα θέματα και θα χαρούμε πάρα πολύ να δεσμευτούν απέναντι στην ατζέντα της πόλης που είναι επιτέλους καιρός να έχουμε συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα και συγκεκριμένες ημερομηνίες παράδοσής τους. Αυτή η ατζέντα υπάρχει. Σε πολύ μεγάλο βαθμό η σημερινή κυβέρνηση ακολουθεί ακριβώς αυτήν τη δέσμευση και χαιρόμαστε γι' αυτό και εκεί είμαστε βέβαια να παρακολουθούμε την όποια εξέλιξη. Μάλιστα, θα δεσμευθούν, θα ξαναδεσμευθούν. Σας ευχόμαστε λοιπόν να είναι αυτή όλη η συζήτηση και η μεγάλη και η πιο επικεντρωμένη στην πόλη, όσο το δυνατόν πιο καρποφόρα θα έλεγα. Και να δούμε αν τηρηθεί η παράδοση να παράξει κάποιο σλόγγαν η περίοδος της έκθεσης, όπως το «Λεφτά υπάρχουν» ή το πρόγραμμα Θεσσαλονίκης, για να δούμε τι θα φέρει αυτή τη φορά η επόμενη διοργάνωση. Κύριε Ζέρβα, σας ευχαριστούμε θερμά. Μας δώσατε και πληροφορίες και στοιχεία από το επόμενο σας όραμα. Να σας ευχηθούμε καλή δύναμη. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια και θα τα πούμε και στη Θεσσαλονίκη. Χάρηκα πολύ για τη συζήτηση και με το καλό να τα πούμε και από κοντά. Γεια σας, κύριε Δήμαρχε. Πάνω απ' όλα, ευχαριστούμε εσάς, φίλες και φίλοι, που ήσασταν μαζί μας. Σήμερα είχαμε την ιδιαίτερη χαρά και την τιμή να συζητήσουμε με τον κύριο Κωνσταντίνο Ζέρβα, τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης. Γεια χαρά.